Μία τρίτη λοιπόν με πολλά τεχνικά προβληματάκια και κάπως έτσι φτάμε λίγο πιο αργά από το συνηθισμένο να ξεκινάμε αυτή την εκπομπή που φυσικά είναι το καλό πράξη με το χρόνο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκάτζη. Όπως έχετε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια λοιπόν, το συγκεκριμένο intro θα μας συντροφεύει για πάντα. Και φυσικά είναι Γενάρης, μπαίνει Φλεβάρης από αύριο και τι φυσικά θα ήταν το πρώτο πράγμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και σήμερα. Τώρα εγώ θα κάνω μια μαντεψιά, αλλά δεν ξέρω. Μήπως είναι οι πίτες. Πώς το κατάλαβες? Δεν είναι καθόλου στημένο. Δεν ήξερε πραγματικά τι θα πούμε. Εντάξει. Είναι η εποχή τους. Αθίζουνε τώρα. Αθίζουνε. Τώρα είναι στα πάνω τους. Έχουν ακόμα ένα μήνα Βαρβάντο και λίγο Μάρτιο θα πάρει. Έχουν βγάλει τώρα όλα τους τα λουλούδια. Είναι σε πλήρη άρτηση οι πίτες. Ναι. Βέβαια. Πάμε όμως να αρχίσουμε με τι άλλο. Με τη δικιά μας πίτα. Ναι, άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου. Το Σάββατο αυτό λοιπόν, 4 Φλεβάρι, με το πρώτο Σάββατο του Φλεβάρι, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Μύρνης, Δευτέρας Μαΐου 8, πάνω από τα Γκούντις. Στον τρίτο όροφο. Στον τρίτο όροφο. 7 η ώρα είπαμε. 7 η ώρα είπαμε, τώρα. Είπαμε. Σας περιμένουμε όλους. Θα έχουμε την καθιερωμένη κοπή μας πίτας. Ναι. Θα μιλήσουμε και λίγο για το σύλλογο. Θα πούμε για κάποια οργανωτικά για όσους από εσάς θέλουν να συμμετέχουν. Έτσι ακριβώς έχουμε ετοιμάσει έτσι μια οργάνωση θα λέγαμε, όπου θα θέλουμε να συμμετέχετε όλοι πιο ενεργά. Θα είναι μια ωραία απλή λιτή απέτητη γιορτούλα. Ναι, ναι. Εντάξει, άλλωστε νομίζω το πάντα το προσέχουμε αυτό, να κάνουμε κάτι έτσι λιτό μαζεμένο και to the point ας πούμε, χωρίς πολλά λόγια. Και είναι και ευκαιρία για όλους όσους θέλετε να συμμετέχετε και στις δράσεις μας. Ακριβώς. Να μας γνωρίσετε άμα δεν μας έχετε γνωρίσει, να τα πούμε για ακόμα μια φορά με όσους ξέρουμε και συμμετέχουν και στις δράσεις μας και σιγά σιγά μαζί να χτίσουμε και την επόμενη μέρα του συλλόγου. Αυτά λοιπόν για εμάς. Σας περιμένουμε το Σάββατο, μην το ξεχάσετε. 4 Φεβρουαρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα τα πούμε και στο τέλος βέβαια. Ναι, εντάξει. Η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Πάμε όμως. Να πούμε και για άλλη μια πίτα που είναι αύριο. Ναι. Αύριο σε μια μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει στο ολοκένουργιο Members Club του Πανιωνίου. Τα Πανιώνια νέα θα κόψουν την πίτα τους. Θα είναι εκεί πολλοί αθλητές του Πανιωνίου, πολλοί φίλοι της ομάδας. Και θα είναι μια όμορφη γιορτή με live μουσική, βραβεύσεις, που όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί και εκεί. Γενικότερα έχετε πολλές πίτες να βάλω, ναι, ναι. Μην ανησυχείτε καθόλου. Και εντάξει, είχαμε και τις προάλλες και μία πίτα. Γενικότερα θα βλέπετε συνέχεια πίτες από εδώ, πίτες από εκεί, οπότε εντάξει. Φυσικά να πούμε για ακόμα μία φορά ότι εννοείται φυσικά και κάθε σωματείο, κάθε σύλλογος, εντός εισαγωγικών οφείλει. Πολλών εισαγωγικών. Ναι, είναι ένα έθιμο. Εντάξει, και πρέπει να το κρατάμε. Και είναι και ωραίο να γίνεται. Είναι ωραίο να γίνεται, αρκεί να είναι αγνό κατά τη γνώμη μου, γεννήσιο. Να μην είναι, ας πούμε. Δηλαδή, άμα κόβεις την πίτα του συλλόγου, κόβεις την πίτα του συλλόγου για το καλό, για να πάει καλά η χρονιά, για να πούμε πέντε πράγματα για το σύλλογο. Να συγκεντρωθούν τα μέλη σου. Και τελεία. Ναι, εντάξει. Τώρα επιλογές είναι το πώς χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται ο καθένας τον σύλλογο του. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα συμφωνούμε όλοι. Έχουμε και πολλά περιστατικά τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Πάρα πολλά. Και τις περισσότερες από αυτές τις φορές κιόλας στεκόμαστε στους παρευρισκόμενους σε κάθε πίτα. Ναι, εντάξει. Που γι' αυτό σατιρίζουμε εντός εισαγωγικών τον θεσμό, καθώς βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους να παρευρίσκονται σε πίτες διαφόρων συλλόγων. Εντάξει, να σου πω. Με τον οποίο πολλές φορές δεν έχουν και σχέσεις. Ναι, δεν έχουν σχέσεις. Άμα σε έχουν καλέσει, οφείλεις να πας. Όχι, θα πας. Βέβαια τώρα από το να σου κάτω. Αν σε έχουν καλέσει μέχρι το να πας ακάλεστος ή να πας και να βγάλεις και λόγο πολιτικό, προεκλογικό κτλ. Έχει τεράστια απόσταση και επίσης θα πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε πάντα, τη χρονιά. Εντάξει, τη χρονιά με τις εκλογές. Βλέπεις κάθε χρόνο full πίτες και να πάνε να φωτογραφηθούν όλοι να τρέξουν να κάνουν, αλλά τώρα το
γίνεται και το φαινομένο είναι διαφορετική φέτος. Έτσι, ναι, θα βγάλουμε και λόγο, θα μιλήσουμε και όλοι. Μιλάνε, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο υποψήφοι δήμαρχοι, γιατί είναι και πολύ ζωή να έχουμε. Εντάξει. Εμπλουτίζεται πάντα, είναι έτσι την προεκλογική χρονιά. Είναι φουλ έκδοση. Ναι, ναι, έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τροφή για σκέψη. Έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε. Πάντα. Τροφή για πάρα πολλά. Πάμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε. Θα σε πάω στις πιο σύντομες εντός εισαγωγικών ειδησούλες και πάμε μετά στα και δυσάρεστα, μπορούμε να πούμε. Θα σε πάω στην ανανέωση. Όχι στην ανανέωση, μάλλον στην παρέτηση της προηγούμενης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πω, ξεκινήσαμε τα σύντομα. Ναι. Εντάξει, καλά θα πάει. Για συνήθεια. Στο Διατάφτα, λοιπόν, η Κλέρη Δελγιάννη παραιτήθηκε από πρόεδρο. Δεν μου βγαίνει η λέξη. Ναι. Από πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τη θέση της πήρε ο Παναγιώτης Τσιάπης, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά από ειδήσεις. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, όπως θα έλεγα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι περιείχε αυτή η παρέτηση και γιατί έγινε. Όπως ανέφερε η Τέος, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλη μια λέξη που δεν τη βόλα στα ρολόγια. Ναι, πολύ, πολύ. Ωραία. Παίζει πολύ αυτή την περίοδο. Παίζει. Η κυρία Δελγιάννη, λοιπόν, παραιτήθηκε, όπως είπε, για λόγους ηθικής. Καθώς η ίδια δεν θεωρεί ηθικό και στο συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι συμφωνώ κι εγώ ότι ως υποψήφια δήμαρχος οφείλει ηθικό εκ μέρους της να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου. Δεν άργησε λίγο, εγώ θα ρωτήσω. Νομίζω πως άργησε. Γιατί... Συμφωνώ πως άργησε. Θέλω να πω, δεν έγινε ηθικό τώρα. Ναι. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι που ήταν, ας πούμε, που είχαν εκδηλώσει επιθυμία να είναι δήμαρχοι, έχουν 2 μήνες που είναι εκτός διοίκησης, ας πούμε, του Δήμου. Και δεν ξέρω αν έχει αφήσει και το άλλο πόστο. Γιατί είχε, νομίζω, και το πόστο της υπεύθυνης του γραφείου τύπου. Ναι, δεν νομίζω, δεν έχει αναφερθεί κάτι τέτοιο. Άρα δεν μπορεί να είναι, κάτσε μισό λεπτάκι. Γιατί άμα είναι ηθικοί οι λόγοι που συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό και πολύ σωστά έπραξε, ηθικοί λόγοι δεν σταματάνε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ηθικοί λόγοι εμπεριέχουν και την παρέτηση από κάθε είδος αξιώματος και πόστου διοίκησης, πόσο μάλλον του γραφείου τύπου του Δήμου. Δηλαδή, πρώτα προκύπτει να παραιτηθεί και μετά από πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί και το γραφείο τύπου του Δήμου Νέας Σμύρνης είναι ένα όργανο. Αυτό κι αν είναι που όργανο. Προμοτάρει το Δήμο. Εντός, που θα έπρεπε να προμοτάρει και να αναδεικνύει το ότι κάνει ή ότι είναι να κάνει ο Δήμος. Ναι, δεν μπορεί να το έχει αυτό όμως να είναι στα χέρια λευκό ενός υποψηφίου δημάρχου. Ο οποίος κατά εξακολούθηση προβάλλει τον εαυτό του. Ναι, σίγουρα. Ο καθένας το κρίνει όπως θέλει αυτό. Καλά, ναι. Εντάξει, όλος ο κόσμος το λέει. Δεν το λέμε εμείς. Είναι κάτι πια που είναι. Όλου δεκτό. Ναι. Έχουν τέλο πάντων εστερνιστεί την άποψη αυτή περισσότερο κόσμο. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι άμα είναι να μιλήσουμε όντω για ηθική και κάποια πράγματα που πρέπει να είναι δίκαια και σωστά, από εκεί έπρεπε να παραιτηθεί. Πρέπει να δούμε όλη την εικόνα με λίγα λόγια. Ναι. Να μην σταθούμε στο ένα αξίωμα από τα πολλά που μπορεί να υπάρχουν. Όχι, όχι, βέβαια. Και εκείνο είναι καθαρά πρόβλημα. Ναι. Μιλάμε για μια θέση promotion, full. Πάμε όμως να περάσουμε και στον Παναγιώτη Τζιάπη, ο οποίος στη θητεία του, την προηγούμενη τουλάχιστον, αν συγκρίνουμε με τη θητεία της κυρίας Δελγιάννη, δεν είχαν καμία σχέση με τον τρόπο που λειτουργούσαν. Ναι, θα συμφωνήσω. Αν θυμάσαι ο νυν και προηγούμενος και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν, μπορούμε να πούμε, μακράν πιο δημοκρατικός. Ήλεγχε καλύτερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έπαιρνε τόσο πολύ θέση, εγώ θα πω. Εννοείται πως δεν έπαιρνε τόσο πολύ σίγουρα, θέση. Σίγουρα μεροληπτούσε κάποιες φορές ή ήταν πιο ελαστικός με τους συμβούλους της συμπολίτευσης και λίγο πιο αυστηρός, ας πούμε, στους συμβούλους της αντιπολίτευσης. Αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Έχοντας δει και αυτά που έχουν γίνει το περασμένο χρονικό διάστημα, έτσι. Μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα. Ναι, σίγουρα. Σιδερό κεφάλι, λοιπόν, ακόμα μία φορά. Βέβαια, εγώ θα πω και το ότι το δίσηξα Μαρτίνου Κανδροσοφού. Πρόεδρε, γιατί
Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά εντάξει, ελπίζουμε τώρα που μπαίνουμε και στην προεκλογική περίοδο να δούμε πιο καθαρά συμβούλια, πιο καθαρές και συμβουλίες. Να δούμε μια τυπική ισορροπία να αποκαθιστάται που δεν υπήρχε καθόλου τον περασμένο χρόνο. Έτσι ακριβώς. Θα δούμε. Θα δούμε. Έχουμε εδώ δρόμο. Θα είμαστε. Έτσι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας σου. Και πάμε να περάσουμε στα πιο δυσάρεστα. Πάμε να αρχίσουμε. Τρία θεματάκια έχουμε. Ας αρχίσω με τη βροχή που είχαμε, την έντονη, τις έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε την Πέμπτη κυρίως, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένα καιρικό φαινόμενο το οποίο προβλέπανε εδώ και πολλές μέρες, μπορούμε να πούμε και εβδομάδες σχεδόν. Υπήρχαν, θα μου πεις. Υπήρχαν πολλές προειδοποιήσεις από μεριά Δήμου ότι μη βγάζετε τα πράγματα, τα παγκόσμια κείμενα έξω. Ελαττώστε τις μετακινήσεις, ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα που όντως είχαμε. Υπήρχε γενικά, ο κόσμος είχε προειδεαστεί και από το γραφείο τύπου, πως θα είναι δύσκολες οι επόμενες ημέρες. Μέχρι εκεί καλά. Μέχρι εκεί καλά. Στις προειδοποιήσεις τα πήγαμε καλά. Εξαιρετικά. Εκεί που δεν τα πήγαμε τόσο καλά, ήταν ενώ ξέραμε ότι θα έρθει αυτό το φαινόμενο, για ακόμα μία φορά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό ήδη. Ναι, εντάξει, ο Δήμος, τέλος πάντων, και τα στελέχη και τα διάφορα συνηθίζουν να λένε στους άλλους τι να κάνουν ή να προειδοποιούν τους άλλους και να μένουν εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, ενώ το ξέρατε ότι έρχεται, δεν σκεφτήκατε να καθέσετε τα φρεάτια, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα κάτι, μια ιδέα από κάποιον άσχημο. Δεν σκεφτήκατε να μοιράσετε μπρατσάκια στους κατοίκους, στην Αιγαίου, στην κράτη τους. Ή να βγάλετε κανένα καραβάκι εδώ. Ήμουν ένα καραβάκι για να μετακινούμε. Ήταν ένα μικρό καράβι να τραγουδάμε όλοι μαζί και ωραία θα πάρει αυτό. Κατά εξακολούθηση φαινόμενο. Ναι, εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να λέμε κάποια πράγματα. Κάθε χρόνο είναι τα ίδια και χειρότερα. Τώρα πνιγήκαμε πάλι έτσι, με 2 μέρες βροχή. Δεν ξέρω, περιμένετε να γίνει μάλλον κάτι πολύ χοντρό, ας πούμε, για να σας μηνύσουν, δεν ξέρω, που δεν κάνετε δουλειά σας. Και φαντάζομαι ότι υποτίθεται πως θα έρθουν και χιόνια. Έχει ακουστική για χιόνια. Εντάξει, θα φταίει ο καιρός, θα φταίει ο εργολάβος, θα φταίει ο περαστικός, θα φταίει ο δημότης. Αλλά δεν θα φταίτε εσείς. Υπεύθυνοι δεν φταίνε ποτέ για κάτι. Ο υπεύθυνος αστικού πρασίνου δεν ευθύνεται άμα πέφτουν τέντρα. Οι υπεύθυνες καθαριότητες δεν φταίνε άμα δεν έχουν καθαρίσει τα φρεάτια. Εγώ ναι. Φταίει ο δημότης. Και ενώ είχε βγει και ανακοίνωση με τα καθαριότητα. Αλλά τα φρεάτια τίγκα. Εντάξει. Καλό είναι να γίνονται και καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Καλό είναι να μην γίνονται, αλλά. Καλό είναι να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις. Ναι, να είμαστε έτοιμοι για φαινόμενα τα οποία δεν είναι και σπάνια. Όχι, δεν είναι σπάνια και τα περιμένουμε. Καλό είναι που γίνονται γιατί επιβεβαιώνονται ακόμα μία φορά το πόσο κακή είναι στη διοίκηση και στη διαχείριση του Δήμου. Τέλος πάντων, εντάξει. Την έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Δεν λένε να μάθουν οι άνθρωποι, να είναι επίδεκτοι. Αλλά αφού δεν θέλετε να μάθετε, μπορείτε να φύγετε. Πάτε σπίτι σας. Δεν είναι κακό. Δεν κάνουν όλοι για όλες τις δουλειές. Άμα δεν μπορείτε, 1, 2, 3, 5, 10 φορές. Στα 10 τεστ. Έχετε αποτύχει και στα 10 τεστ, ας πούμε. Εντάξει, έχετε 100% αποτυχία. Αφήστε το σπίτι. Πάμε να προχωρήσουμε στο θέμα που ασχοληθήκαμε πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να δούμε λίγο το θέμα της εστίας. Σας είχαμε πει ότι την Τετάρτη που μας πέρασε θα γινόταν μια πορεία, απλά διαμαρτυρία από τα σχολεία της εστίας για το φαινόμενο που φέρνει τα παιδιά ένα βήμα εκτός σχολείου. Η εστία απειλεί να κάνει έξωση, ο Δήμος δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό, αρνείται αποφάσεις δικαστήριων. Και είχαμε την Τετάρτη το πρωί που μας πέρασε την διαδήλωση των παιδιών
Ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μαζεμένος. Παιδιά, καθηγητές, γονείς. Μια πορεία, να πούμε, η οποία ξεκίνησε από το σχολείο. Έκανε το γύρο της πλατείας. Έκανε το γύρο της πλατείας, έκανε μια στάση, μετά κατέβηκε έξω από την εστία Νέας Μύρνης. Και κατέληξε στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο. Στη Σύγκρου. Μια πολυπληθής πορεία. Δεν ξέρω αν. Τι νούμερο. Ήταν 600 άτομα. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς ήταν, δεν έχω ακριβή εικόνα, παρόλο που ήμασταν εκεί και εμείς. Όχι, αλλά κοίταξε, μόνο που ήταν. Ήταν πλήθος κόσμου. Μαθητές, γονείς, από τους συλλόγους γονέων. Σίγουρα εμφανιστήκαν και διάφοροι πολιτικοί και στην αυτοδιοίκηση εδώ του Δήμου, αλλά και από την κεντρική σκηνή. Εντάξει, είχε αρκετό κόσμο, είχε αρκετό κόσμο. Τα παιδιά με κάποια συνθήματα πολύ εύστοχα είπαν αυτό που ήθελαν να πούν. Δεν είμαι ξεκάθαρος, δεν μου είναι ξεκάθαρη εικόνα στο αν τα παιδιά έχουν καταλάβει όλο το concept, είναι η αλήθεια. Αυτό αποκόμισα εγώ. Δηλαδή, αν έχουν καταλάβει ακριβώς τι παίζει και ποιος ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική μπορεί να βγαίνει κάποιος από τη διοίκηση του Δήμου και να λέει ότι όχι, δεν θα σας διώξουν, εμείς θα σας βοηθήσουμε κτλ. Κτλ. Και να λένε και στα παιδιά ότι έχουν δίκιο και καλά. Έχετε δίκιο, ναι, ναι. Τη στιγμή που ρε παιδιά, εσύ δεν πληρώνετε για να έχουν τα παιδιά σχολείο. Δηλαδή, είμαι εγώ, ας πούμε, στο Δήμο. Όχι, δεν πληρώνετε, εσείς ευθύνεστε. Που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είμαι εγώ στο Δήμο, στην διοίκηση, ξέρω εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια. Και τα τελευταία 10 χρόνια συμμετέχω κι εγώ διοικητικά και λέω ότι ξέρω ότι δεν πληρώνουμε την αστεία. Γιατί πιστεύουμε ότι έπρεπε να είναι δικό μας το ακίνητο, γιατί πρέπει να το πληρώνει η περιφέρεια, γιατί το οτιδήποτε. Έχει μετακυληθεί το βάρος, το χρέος, ας πούμε, στο Δήμο και ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα ενοικία. Και εγώ λέω, εντάξει, ωραία, εγώ δεν πληρώνω. Δεν συμφωνώ, δεν πληρώνω. Έτσι. Ξύπνησα και δεν πληρώνω. Και δεν φταίω κιόλας γι' αυτό. Δεν ναι. Φταίω που δεν πληρώνω. Ναι. Και έχει τελεσυνδικήσει, έχουν γίνει προς δικαστήρια, έχει βγει τελική απόφαση. Έχουν βγει και τα ποσά, έχουν βγει όλα. Και βγαίνετε και εξακολουθείτε να μην πληρώνετε, δηλαδή να μην σέβεστε τον νόμο, να μην σέβεστε τις δικαστικές αποφάσεις. Και να συνεχίζετε να αυθαιρετείτε και βγαίνετε στα παιδιά και λέτε όχι, δεν θα σας κάνει να σας διώξει. Μα αφού εσείς φταίτε, εσείς τα πήγατε τα παιδιά εκεί που τα πήγατε, τα φτάσατε. Για να το πιο βασικό. Θέατρο του παραλόγου. Το πιο βασικό από αυτό δεν είναι όχι ότι δεν σέβονται αποφάσεις δικαστηρίου. Δεν σέβονται τα παιδιά, δεν σέβονται τους γονείς τους, δεν σέβονται τους καθηγητές. Ναι, παιδί μου, τα παιδιά όμως και όλοι αυτοί οι άνθρωποι το βλέπουν αυτό. Εμένα αυτή είναι η απορία μου τελική, γιατί δεν μου είναι ξεκάθαρο. Αν το έχουν καταλάβει. Τα παιδιά δυστυχώς είναι έρμεα μιας κατάστασης, στην οποία συμφωνώ ότι δεν ξέρω ακριβώς πώς την έχουν αντιληφθεί και ποια είναι η ακριβής εικόνα που τους έχουν περάσει για το ποιος πραγματικά ευθύνεται για όλη αυτή την κατάσταση. Μα δεν ήταν. Εκεί πέρα ήταν και αυτοί που υποτίθεται καθοδηγούσαν τα παιδιά. Ήταν και το σύλλογο γονέων, ήταν και οι καθηγητές. Ήταν κάποιοι άνθρωποι που. Το τρέχουν όλο αυτό και το επιβλέπουν, να το πούμε έτσι. Και αυτούς δεν τους είδα να αντιδρούν και να λένε συγγνώμη κύριε μου, τι λέτε. Εσείς δεν φταίτε που είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Τι βγαίνεις τώρα και μου λες να σας διώξει κανείς και εγώ θα σας βοηθήσω και θα το φροντίσουμε και θα κάνουμε. 20 χρόνια τι κάνατε, γιατί δεν το φροντίζατε. Τι άλλαξε δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ένα από τα συνθήματα, αν θυμάσαι, που λέγανε τα παιδιά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς, το νόημα ήταν δώστε λεφτά για την παιδεία, όχι για τη δημαρχία. Και όχι για λουσάτα δημαρχία. Όχι, σωστά. Είχαν έτσι και αυτή την ωραία λέξη. Εντάξει, δίκιο έχουν. Δίκιο έχουν. Θα μπορούσε ο Δήμος να προβλέψει και να δώσει κάποια νίκια παραπάνω, κάποια χρήματα παραπάνω για να υπάρχει ένα καλύτερο σχολείο. Ή για να υπάρχει έστω τουλάχιστον. Ή απλά να δώσει, όχι να δώσει κάποιο επιπλέον. Να δώσει! Αυτά που χρωστάει. Ναι. Και ας κάνει υπομονή να πήγαινε σε καινούργιο δημαρχείο μετά από 5-10 χρόνια. Να έχει ένα διακανονισμό τουλάχιστον.
Ναι, έτσι δείχνουν και τις προτεραιότητες τους. Όταν δεν είναι η προτεραιότητά σου η παιδεία, ας Όχι, πούμε. δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων όπως βλέπουμε. Έτσι. Και η προτεραιότητά σου είναι, ξέρω εγώ, ένα ωραίο δημαρχείο, να κάνεις lobbying. Μια μεγάλη συναυλία. Μια μεγάλη, ναι. Και να γίνουν έτσι, να μαζευτούν, ξέρω εγώ, οι παραγονταρέοι όλοι και να κάνουν παραγωνισμό όλοι μαζί. Προφανώς και φτάνει μετά ο κόμπος στο φταίμ και κινδυνεύουν οι παιδιά να μείνουν χωρίς σχολείο. Αλλά εντάξει, οι επιλογές είναι αυτές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, όταν παραμιλείς ας πούμε την παιδεία, δεν είναι τυχαίο το ότι η Νέα Σμύρνη έχει γίνει μόνιμα στην πρώτη θέση των άσχημων αρνητικών επιδόσεων. Των αρνητικών έτσι, ειδήσεων. Έτσι, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Όταν ζεις σε μια πόλη που η παιδεία δεν είναι και τόσο ψηλά στην ατζέντα, δεν σε βοηθάει να παραγωγήσεις τόσο πολύ και την υποβαθμίζεις, προφανώς υποβαθμίζεται και η γενικότερη παιδεία της πόλης σου. Άρα λογικό είναι και εμείς τώρα να έχουμε γίνει ακόμα μια πόλη με αρνητικό πρόσημο. Και μιας και μιλάμε για παιδιά, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της εγκληματικότητας στη Νέα Σμύρνη. Ειδικά την τελευταία εβδομάδα διαβάζουμε καθημερινά και γινόμαστε μάρτυρες τραγικών ειδήσεων που αν το συζητούσαμε λίγα χρόνια πριν δεν νομίζω ότι θα πιστεύαμε ότι αυτά τα γεγονότα θα μπορούν όντως να συμβούν στην πλατεία και γενικότερα στη Νέα Σμύρνη. Πραγματικά πάλι προχθές, χθες το πρωί ήταν, χθες το προχθές νομίζω το βράδυ ήταν που... Προχθές τα ξημερώματα. Προχθές τα ξημερώματα. Αργά το βράδυ. Που μαχαιρώσαν εκεί ένα 15χρονο. Εντάξει. Ξαναλέμε, επιλογές είναι. Και να τα αποτελέσματα, τα βλέπουμε. Το θέμα είναι να το προλάβουμε πριν να είναι πολύ αργά. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το έχουν καταδύσει. Και δεν είναι, μιλάμε για συνεχόμενα περιστατικά. Προχθές μαχαιρώθηκε ένα παιδί. Έχουμε συνεχόμενες κλοπές. Ναι. Κλοπές από ανθρώπους, κλοπές αυτοκινήτων. Εχθές τη νύχτα κλάθηκαν δύο αυτοκίνητα στην Άσπρη. Το ίδιο βράδυ. Και ίδιας μάρκας κιόλας. Δηλαδή, τι περιμένετε, δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο περιμένετε για να δώσετε λίγο προσοχή και λίγο βάση στην καθημερινότητα και στον κόσμο της Νέας Σμύρνης. Γι' αυτό υπάρχετε, γι' αυτό σας ψηφίζει ο κόσμος. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλετε τα λεφτά σας. Μέχρι στιγμής δεν τα βγάζετε. Όπως την Παρασκευή, το Σάββατο, μπήκαν σε δύο μαγαζιά. Ναι. Κλέψαν μαγαζιά. Έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει και το ανησυχητικό δεν βλέπουμε που σταματάει όλο αυτό. Δεν βλέπουμε δηλαδή φως στο τούνελ. Και δεν ξέρουμε και αν θα δούμε και πόσο γρήγορα θα το προλάβουμε. Τα πράγματα δεν φαίνονται ενθαρρυντικά. Όχι. Και φοβάμαι πως αν δεν γίνει κάτι δραστικό δεν θα σταματήσουν αυτά τα περιστατικά. Έχουμε υποβαθμιστεί. Και λυπάμαι να το λέω, έχουμε υποβαθμιστεί ως περιοχή. Και προσωπικά εγώ φαντάζομαι και εσύ δεν είμαστε καθόλου περήφανοι γι' αυτό. Όχι, εγώ ντρέπομαι. Αυτά τα πράγματα τα βλέπαμε σε άλλες και άλλες συνοικίες. Δεν τα βλέπαμε στη Νέα Σμύρνη, στο κέντρο της Αθήνας. Μα δεν είναι. Δεν τα βλέπαμε έξω από την πόρτα μας. Μα είχαμε και λόγο να είμαστε, δηλαδή πραγματικά είναι ο Σμυρνιώτης. Είμαστε όλοι έτσι κατά κάποιο τρόπο τοπικιστές με την καλή έννοια. Αλλά τώρα πια βλέπεις ότι κανένας δεν μπορεί να το αντέξει άλλο αυτό το πράγμα και αυτή την κατρακύλα της Νέας Σμύρνης. Υπάρχουν και πολλοί που μετά από 20, 30, 40 χρόνια σου λέει πάω να φύγω, δεν έχει νόημα ας πούμε, να μένω εδώ πέρα να κρατάω το κάστρο που πέσει. Έχει πέσει το κάστρο, το έχουν εκ των έσω έχει πέσει το κάστρο. Αλλά το ξέρετε. Και δεν είναι και πολλοί κόσμος. Φοβάται να βγει πλέον. Φοβάται να κυκλοφορήσει το βράδυ. Κυκλοφορεί το βράδυ. Φοβάται να γυρίσει μαύρα μεσάνυχτα. Δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, και δεν είναι και λίγες οι φορές που σε κεντρικό δρόμο, κιόλας στη Μεγάλη Αλεξάνδρου την περασμένη εβδομάδα,
Όλοι με Αλέξανδρο από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν θεοσκότεινοι. Φώτα δεν ανάβανε. Βλάβη δεν νομίζω να υπήρχε. Αν το κάναμε οικονομία, από οικονομία δεν ξέρω τι να πω. Όχι, απλά δεν θέλουμε να βλέπουμε τα χάλια μας. Αλλά. Σου λέει, μα έχουν πιστά τα φώτα, δεν τα βλέπουμε τα χάλια. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει και άμεσα, παιδιά. Πριν κλείσουμε, για να αλλάξουμε και λίγο τόνο. Έτσι. Κλείσουμε ευχάριστα. Θυμίζουμε πως το Σάββατο, 4 του μήνα, τι ώρα? 7 η ώρα. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, πάνω από τα Goodies, Δευτέρας Μαΐου 8. Τρίτος όροφος. Τρίτος όροφος, έχουμε Χαντσέ. Σύλλογος Κάτω Πράξη, κάνουμε την πίτα μας. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε, πραγματικά. Παλιούς, καινούριους, μεγαλύτερους, μικρότερους, όλοι τέλος πάντων και οι φίλοι και τα μέλη και τα λοιπά. Και όσοι θέλετε να γίνετε και να ενταχθείτε στην ομάδα αυτή και σε εθελοντικές δράσεις που κάνει. Μια ξεκούραστη και ευχάριστη δράση για όλους, με λίγα λόγια. Ναι, δεν θα σας κουράσουμε πάρα πολύ. Το συνηθίζουμε άλλωστε να είμαστε to the point, όπως είπαμε και στην αρχή. Αυτά από εμάς για σήμερα. Ήταν άλλο ένα Κάτω Πράξη με τον Χρόνιο τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.